Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σημαντικά κενά και παραλήψεις διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφορικά με το σχέδιο νόμου για την προστασία της κυρίας κατοικίας που θα αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη, καθώς διαβλέπει κινδύνους στο μέλλον τόσο για την χορήγηση στεγαστικών δανείων όσο και για τους συνεπείς δανειολήπτες, τονίζοντας ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσαν με τη σειρά τους να αυστηροποιήσουν αδικαιολόγητα τους όρους δανειοδότησης, ανεβάζοντας έτσι το κόστος χρηματοδότησης γενικότερα για την οικονομία και ειδικότερα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που, αν και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, συνεχίζουν να εξυπηρετούν τις οφειλές τους. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να αρχίσει σύμφωνα με πληροφορίες η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το επίδομα ενοικίου που θα δοθεί αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2019. Το επίδομα θα ξεκινά από 70 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ενώ θα κλιμακώνεται έως και τα 210 ευρώ το μήνα ανάλογα με τον αριθμό των μελών. Το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει περίπου 260.000 νοικοκυριά. Οι αιτήσεις θα γίνουν με βάση τα εισοδήματα του 2017 και στη συνέχεια, μόλις υποβληθούν οι νέες φορολογικές δηλώσεις, θα γίνουν συμψηφισμοί με τα εισοδήματα του 2018. Αλλάζει δραστικά το τοπίο στον Κορυδαλό, καθώς οι εργασίες για το άνοιγμα του νέου σταθμού του μετρό γίνονται με πυρετώδεις ρυθμούς. Έτσι, σύμφωνα με τον Δήμο, σε περίπου 4 μήνες θα είναι έτοιμος ο νέος σταθμός της γραμμής 3 του μετρό. Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί στο κοινό μια νέα πλατεία που θα περιλαμβάνει νέο πράσινο, κατασκευές με έντονο το υδάτινο στοιχείο, καθιστικά, παιδικές χαρές για όλες τις ηλικίες, ενώ θα υπογειοποιηθεί και ο υποσταθμός της ΔΕΗ που υπάρχει ως σήμερα απέναντι από τον πεζόδρομο της οδού Αγίου Γεωργίου. Η πλατεία θα παραδοθεί στην κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δικτυμόνα κειμένη σε 710,87 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,47% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.